Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Κύριε Βασίλη και κύρια, να χαίρεστε και να καμαρώνετε για τους συνεργάτες σας. Για όλο αυτόν τον μηχανισμό. Τον οποίο. Κύριε Πασάλη, καλημέρα σας. Καλημέρα. Τον οποίο συντονίζεται προφανώς, αλλά πραγματικά είναι όλο αυτό το πράγμα. Θα πω και εγώ με τη δική μου πλευρά, με την ταπεινότητά μου, επειδή το ζήσα βιωματικά πια, όχι ακουστικά μόνο επειδή το λένε κάποιοι άλλοι. Όταν το ζήσει είναι εντελώς διαφορετικό. Τι ωραία νιώθει κανείς. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς και σε όλους τους συμπολίτες μας για τα γλυκά θερμά λόγια. Αυτοί οι άνθρωποι εκ μέρους όλων των συνεργατών, γιατρών, νοσηλευτών, εμβολιαστών, ανθρώπων της υγείας, επιστημόνων. Τα είπα τώρα. Παλεύουμε 15 μήνες. Του στρατού, της αστυνομίας, όλη τη εμβολιαστική αλυσίδα. Τα πάντα. Λοιπόν, προφανώς και παίζει ρόλο πλέον σε μια χώρα που ενδεχομένως πολλές φορές έχει ταλαιπωρηθεί ο πολίτης στην αναστροφή του με το ελληνικό δημόσιο. Το ότι οι άνθρωποι έρχονται και με αξιοπρέπεια του σεβόμαστε με ένα χαμόγελο. Με σωστή εξυπηρέτηση, γρήγορη, χωρίς ταλαιπωρία, υλοποιείται η μεγαλύτερη υγειονομική επιχείρηση που έχει οργανωθεί ποτέ στη χώρα. Δηλαδή, ο κάθετος, οριζόντιος εμβολιασμός όλων των πολιτών, των συμπολιτών μας, όλων των ηλικιών. Σε αυτά τα επίπεδα, με αυτόν τον τρόπο, εν μέσω μιας πανδημίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι το τρίτο κύμα είναι ακόμα εδώ και δεχόμαστε τεράστια πίεση στις μονάδες υγείας μας, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Το λέω και το ξαναλέω, που με επαγγελματισμό συμπεριφέρονται κυρίως, εγώ στέκομαι σε αυτό. Με αυτόν τον τρόπο, στους πιο μεγάλους ανθρώπους σε ηλικία, σε ευπαθείς ομάδες και τώρα στους νεότερους, και δίνουν ένα παράδειγμα λαμπρό για το μέλλον, ελπιδοφόρο, του πώς εμείς οραματιζόμαστε ότι μπορεί να συμπεριφέρεται το κράτος στους πολίτες και άρα πόσο ακόμα μπροστά μπορεί να πάει αυτή η χώρα. Ναι. Προσωπικά επίσης να πω μόνο και αυτό και κλείνω. Δεν διανοήθηκα ποτέ να αλλάξω ημερομηνία. Δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να ήμουν. Γιατί υπάρχει καλοσύνη στην κοινωνία, υπάρχει κακότητα στην κοινωνία. Να βγαίνει βρώμα ότι επιχείρησε ο πρωτοσάλτη να αλλάξει ημερομηνία επί του ήρθε AstraZeneca. Λοιπόν, εγώ θα δώσω και στοιχεία σήμερα. Αλλά δεν ούτε πέρασε από το μυαλό μου κάτι τέτοιο. Επίσης θα τα συζητήσουμε αυτά με τον κύριο Υπουργό. Είναι άλλο πράγμα, μου άρεσε η παρέμβαση της κυρίας Μπακογιάννη χθες και θα βάλω ένα απόσπασμα σε λίγο. Όπως άκουγα και τον κύριο Βασιλακόπουλο πριν από λίγο στον Sky και θα τον ακούσουμε και εμείς στην εκπομπή μετά τις 9 με το καλό. Που είπε ότι άλλο πράγμα η πολιτική διαχείριση της εταιρείας AstraZeneca, μην τα συγχαίουμε με το εμβόλιο που παράγει αυτή η εταιρεία. Είναι άλλο πράγμα το τι θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι οι ατυχείς δηλώσεις δυστυχώς συνεχίζονται. Όταν βγαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει θα παραγγείλουμε μόνο mRNA, είναι σαν να λέει γι' αυτό θα πάρει φόρα και ένας άλλος, με όποιο πολιτισμικό επίπεδο έχει ο καθένας, να πει βέβαια, ξεστοκάρουν. Θα Εντάξει. απαντήσουμε σε όλα σήμερα. Σε όλα. Αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε. Αλλά το πρώτο ερώτημα είναι, κύριε Υπουργέ, ο κύριος Βασίλης και η κυρία Σπενθυμίζω στο Θάλαμο, είναι αυτό που στέλνουν τώρα ακροατές και κυρίες ακροάτριες, τι θα γίνει με τον εμβολιασμό των ανθρώπων που δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους. Αν μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό ως πρώτο ερώτημα, σας παρακαλώ. Βεβαίως. Είχαμε πει από την αρχή στο σχεδιασμό μας ότι ψάχνουμε να βρούμε ένα πιο εύκολο εμβόλιο από αυτό το οποίο είχαμε πρώτο έτη της Pfizer, που ήθελε κατάπτυξη στους μείον 60, μείον 80 και ειδικές συνθήκες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε και σε αυτούς τους συμπολίτες μας μεγάλης ηλικίας, κατά κύριο λόγο κατάκητους και ανήμπορους, που δεν μπορούν να φτάσουν στα εμβολιαστικά κέντρα και να εμβολιαστούν. Τις μέρες αυτές που μιλάμε, γίνονται τεχνικές συζητήσεις για τον τρόπο με τον οποίο με ένα πιο εύκολο εμβόλιο, παράδειγμα τη Johnson & Johnson, θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Σύντομα θα έχουμε καταλήξει και θα ανακοινώσουμε οργανωμένα, δομημένα και με αιτιολόγηση τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσουμε στους συμπολίτες μας. Mm. Άρα βλέπετε. Σε όλη την επικράτεια. Δεν μιλάμε εδώ τώρα για μεγάλες πόλεις μόνο, παντού. Δηλαδή το επόμενο μήνυμα από αυτού είναι από το Αίγιο, να φανταστείτε, κύριε Υπουργέ. Όπως εξήγησα, ναι. Ήδη η επιχείρηση Ελευθερία γίνεται οριζοντίως και καθέτος σε όλη την Ελλάδα και μάλιστα με ειδική μέρημνα στις ακριτικές περιοχές, στις νησιωτικές περιοχές, με τέτοιο τρόπο που προτάσετε, αν θέλετε. Και είναι πολύ σημαντικό. Εμείς τιμούμε και προτεραιοποιούμε την νησιωτικότητά μας και τις περιοχές αυτές της χώρας που κρατάνε και θερμοπύλες. Είδατε ότι εμβολιάσαμε καθέτος όλο τον πληθυσμό στα μικρά νησιά κατά από 5.000 κατοίκους και μετά κατά από 10.000 κατοίκους. Και συνεχίζουμε. Ναι. Σε ποσοστό πόσο, κύριε Υπουργέ, έτσι, για να έχουμε μια ιδέα. Δηλαδή, δέχτηκαν να εμβολιαστούν όλοι οι κάτοικοι, ας πούμε. Πράγματι είναι εντυπωσιακό ότι στα μικρά νησιά μας
είναι σχεδόν καθολικός ο εμβολιασμός. Δηλαδή, εγώ επισκέφτηκα την Ηρακλία και τη Σχοινούσα. Η πρώτη έχει σχεδόν 100 κατοίκους. Κάποιοι 7-10 που είχαν το δικαίωμα πήγαν νωρίτερα στην Άξο και εμβολιάστηκαν και οι υπόλοιποι, αν ήταν 1-2 που δεν εμβολιάστηκαν, καθολικά στην Ιάκια και επίσης Σχοινούσα. Άρα, πολύ ελπιδοφόρο αυτό το μήνυμα. Αν και θέλω να πω ότι ο μέσος όρος του εμβολιασμού και στην Ευρώπη κυμαίνεται εκεί πέρα λίγο πάνω από το 60%. Αυτός είναι ο εμβολιασμός σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς όμως προχωρούμε ακάθεκτοι και με βηματισμό γοργό και επειδή αναφέρατε το συγκεκριμένο εμβόλιο και τη συγκεκριμένη ηλικία 30 με 39. Και με αφορμή όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν, τα οποία θα τα σχολιάσουμε, εγώ να δώσω και έτσι, να κάνω μια ενημέρωση. Στείλαμε ήδη 158.800 τόσα SMS. Από τη Δευτέρα 26 Τετάρτου έκλεισαν ραντεβού στην πλατφόρμα 114.872 συμπολίτες μας 30 με 39 και ήδη 10.252 έχουν κάνει το εμβόλιο. Ήδη. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να δεχτώ σε καμία των περιπτώσεων αυτοί οι συμπολίτες μας και όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούν οι 40-44. Στείλαμε 107.954 SMS και ήδη έχουν κλείσει ραντεβού 122.000 συμπολίτες μας, 40 με 44 ηλικίας. Άνοιξε, θυμίζω, χτες το βράδυ. Δεν μπορώ να δεχτώ αυτοί οι άνθρωποι να θεωρούνται πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας, δεν τους κάνουμε εμβόλιο δεύτερης κατηγορίας. 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη έχουν κάνει το εμβόλιο της AstraZeneca. Έτσι γλίτωσε η Αγγλία και έφυγε από το πρόβλημα. Όλα τα εμβόλια τα οποία έχει εγκρίνει ο EMA και η Εθνική Αρχή Εμβολιασμών είναι εξαιρετικά και βάσει των στάνταρ αυτών των πολύ σκληρών, των διαφόρων φάσεων που περάσανε προκειμένου να εγκριθούν. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Υπάρχει και μια Εθνική Αρχή Εμβολιασμών εδώ στη χώρα από κορυφαίους επιστήμονες. Διορίστηκαν το 2017 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τον κύριο Τσίπρα. Τους αξιολόγησα. Είναι κορυφαίοι. Πρόεδρός τους είναι η Μαρία Θεοδωρίδου, παιδίατρος και εμβολιάστρια 45 χρόνια, ολόκληρη τη ζωή της. Δηλαδή μας εκπροσωπεί. Που βρήκατε, είναι επιτροπή που είσαι. Την κράτησα ακριβώς την ίδια. Ολόκληρη. Ανανέωσα τη θητεία της το 2020. Στο συλλογή ότι το κράτος έχει συνέχεια. Και από την ώρα που οι άνθρωποι είναι σοβαροί στη δουλειά τους, μένουν να υπηρετήσουν το κράτος. Ακριβώς και από το σταδίο κάνει μια πολύ δύσκολη δουλειά. Είναι επαγγελματίες, είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Προτεραιοποίησαν τα εμβόλια για όλους τους Έλληνες, κάτι καθόλου εύκολο, γιατί υπήρχε πίεση, αν θυμάστε. Μην κοιτάτε τώρα που έχουμε 5 εκατομμύρια εμβόλια να κάνουμε σε 2 μήνες και θα εμβολιαστεί όποιος ενήλικας θέλει, όλοι, οριζοντίως μέχρι 30 Ιουνίου. Υπήρχε πίεση και με επαγγελματισμό, με ευσυνειδησία και με ένα πολύ σωστό τρόπο έκανε τη δουλειά τους και δεν δέχομαι να απαξιώνονται. Ναι. Τώρα, απαντήστε όμως και σε κάτι ακόμη το οποίο έτσι κυκλοφορεί. Λέει υποχρεωτικό, λέει με AstraZeneca το 30-39 και ένα κομμάτι 40-45, αλλά μετά όταν θα ανοίξουν θα μπορούν να επιλέγουν εμβόλιο. Προσέξτε. Ναι. Τι έκανε η ελληνική κυβέρνηση και τι ήταν η εισήγηση της Επιτροπής και γιατί αυτό είναι σωστό. Δίνεται η δυνατότητα να έχουμε κάποια παραπάνω εμβόλια αυτή την εποχή. Κανονικά αυτές οι ηλικίες θα εμβολιάζονταν παρακάτω στη διαδρομή, σύμφωνα με την προτεραιοποίηση. Όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και σωστά, δίνουμε τη δυνατότητα, επιλογή είναι, δεν είναι υποχρέωση, σε όποιον συμπολίτη μα θέλει, είδατε κατά εκατοντάδες χιλιάδες βλέπετε, να εγγραφεί Μεγάλη Τρίτη και να εμβολιαστεί Μεγάλη Τετάρτη. Να εγγραφεί Μεγάλη Τετάρτη, να εμβολιαστεί Μεγάλη Πέμπτη. Αυτή η επιλογή είναι στην προσπάθεια μας να εμβολιάσουμε όσο πιο πολλούς μπορούμε, όσο πιο σύντομα γίνεται. Όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας, σύμφωνα με την αρχική προτεραιοποίηση, θα μπορέσουν λίγο παρακάτω στη διαδρομή να κάνουν τα εμβόλια τους στην θεωρητικά κανονική σειρά. Είναι, Δημήτρη, όμως μια fast lane για τους νέους ανθρώπους, για αυτούς οι οποίοι είναι κινητικοί και παραγωγικοί γιατί στην κοινωνία. Γιατί δεν πήρατε και ένα 5% ποσοστό, 10% από άλλα εμβόλια να μπουν και αυτά στο 30-39 για να σταματήσει η όποια ανησυχία μέσα στο μυαλό ανθρώπων που πιθανώς να ακολουθήσουν τη λογική του ξεσκαρταρίσματος. Ακούστε κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ ατυχής αυτή η δήλωση. Νομίζω ότι είμαι σίγουρος ότι έχει ήδη μετανιώσει αυτή η δήλωση ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ θα περίμενα να κάνει και μια διορθωτική δήλωση σήμερα, να σας πω την αλήθεια. Θα σας πω γιατί. Η Εθνική Αρχή Εμβολιασμών, αυτή η επιτροπή την οποία διόρισε, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και όταν οι άλλες χώρες έκαναν μπρος-πίσω για το εμβόλιο της AstraZeneca, μείναμε σταθεροί με βάση τα επιστημονικά στοιχεία και το συνεχίσαμε να το κάνουμε. Δικαιωθήκαμε γιατί και όλες οι άλλες χώρες το ξαναξεκίνησαν. Πρώτον. Δεύτερον. Με επαγγελματισμό και επιστημοσύνη όρισε τα όρια και τις ηλικίες με τις οποίες μπορεί να γίνεται αυτό και όλα τα υπόλοιπα εμβόλια. Εδώ
ο επαγγελματισμός και η σωστή τακτική και στρατηγική. Δεν οθείται ή γίνεται με βάση την επικαιρότητα της ημέρας ή τι πιστεύουν κάποιοι άλλοι, οι οποίοι δεν θα πρέπει να έχουν καν λόγο για το εμβόλιο. Δεν σας κάνει εντύπωση που εγώ, που είμαι γιατρός και είμαι και υπουργός υγείας, προσωπική άποψη δεν εκφέρω. Υπάρχουν οι ειδικοί, γι' αυτό το συμβολευόμαστε και είναι μια τομή στη δημόσια διοίκηση. Δεν είναι à la carte οι εισηγήσεις τους, μία μας αρέσει, μία δεν μας αρέσει. Τους συμβουλευόμαστε και έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο το αποτιμούμε στην κρίση. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Η χώρα, κύριοι, λέγανε θα γίνει Μπέργαμο και θα καταρρεύσει το εθνικό σύστημα υγείας. Είμαι πολύ περήφανος, στάθηκε όρθιο 15 μήνες και έχουμε περιθάλψει τους πάντες. Ξεκινήσαμε και κάποιοι χλέβαζαν. Ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι δεν θα υυπάρξει εμβόλιο ποτέ και λέμε ψέματα. Μισό λεπτό. Αυτό θα ξεκινήσαμε... το γιατί είναι επίσημη από τις... Και ξεκινήσαμε, κύριε Ποδοσάλτε, με 50 εμβολιασμούς την ημέρα. 50 την ημέρα κάναμε στην αρχή και εξηγήσαμε. Είναι με δήλωση... ασφάλεια, με προσοχή. Θα φτάσουμε στο σημείο το οποίο θέλουμε. Και τώρα θα κάνουμε 100.000 εμβολιασμούς την ημέρα. Είναι μια δήλωση του Νοεμβρίου. Προσέξτε, του Νοεμβρίου. Απλώς θέλω να κάνω ένα πολύ μικρό ιστορικό, να υπενθυμίσω ότι εσείς ανακοινώσατε μέσα Αυγούστου του 20, μέσα και λίγο προχωρημένος Αύγουστος ήταν, που είπατε ότι έγινε η πρώτη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με εταιρεία εμβολίων. Μπορεί να ήταν και η AstraZeneca η πρώτη εταιρεία. Ήταν η πρώτη εταιρεία, λες, μάλιστα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί παρακολουθώντας και μόνο το ρεπορτάζ, τίποτα άλλο, χωρίς να έχω κάποια άλλη πληροφόρηση, διάβαζα ότι όλες οι χώρες παίζουν με ένα εμβόλιο. Δηλαδή, ποντάρουν σε ένα εμβόλιο. Οι ΗΠΑ πόνταραν πάνω στη Pfizer. Άλλη χώρα πόνταρε, ξέρω, και στο Moderna. Η Ευρώπη, θυμάμαι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θυμάμαι, αυτά ελέγχοντο πια αρχές καλοκαιριού του 20, ότι ποντάρει πάνω στο εμβόλιο της AstraZeneca, μια ευρωπαϊκή εταιρεία, σουηδική, με έδρα τη Σουηδία, αν δεν κάνω λάθος, και η οποία συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ακριβώς. Και τότε λοιπόν εσείς το ανακοινώνετε. Αρχίζει ένας οριμαγδός ότι έχετε πάρει στο λαιμό σας τον Πρωθυπουργό, ο οποίος Πρωθυπουργός αμέσως και αυτός έκανε ένα tweet και λέει: πλησιάζουμε, δηλαδή έρχεται η ώρα για τον εμβολιασμό. Θυμάμαι ότι γίνεται μια ολόκληρη αντάρα, εν πάση περιπτώσει, αρχίζει αντιπολίτευση και φτάνουμε στο μήνα Νοέμβριο. Προσέξτε. Από τον Αύγουστο έχουν περάσει ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος και φτάνουμε στο Νοέμβριο, που ο κύριος αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, το μήνα Νοέμβριο, όταν πια οι πληροφορίες είναι δεδομένες ότι θα ανοίξει ο εμβολιασμός, κάνει την εξής δήλωση, την επενθυμίζω άλλη μια φορά. Ο κύριος Μητσοτάκης λαμβάνει μέτρα, αλλά διαρκώς κατόπιν εορτής. Και την ίδια στιγμή πουλάει ελπίδα, λέγοντας πως έχει δήθεν εξασφαλίσει και μάλιστα δωρεάν ένα εμβόλιο που δεν έχει ακόμη ανακαλυφθεί. Το δεύτερο σκέλος. Το πρώτο μπορεί να πει, να κάνει κριτική ό,τι θέλει στην κυβέρνηση και να λέει ό,τι θέλει. Αλλά εδώ λέει ένα καθαρό ψέμα, διότι το εμβόλιο έχει ανακαλυφθεί και είμαστε μήνα Νοέμβριο. Πείτε εσείς, κύριε Γκέλη. Τώρα πρέπει να μιλήσω σε αντιδιαστολή με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακούστε. Δεν έχει υπάρξει μέρα αυτούς 15 μήνες που να μην είναι πάνω από τα πράγματα με πραγματική μέρημνα και συνέστηση της τεράστιας ευθύνης μιας πανδημίας και πώς θα την διαχειριστούμε. Έχει στηρίξει δημοσίως όλες τις αποφάσεις όλων των επιστημονικών επιτροπών, όσο δύσκολες και να ήταν, με μέρημνα πάντα τη γρήγορη και ασφαλή περίθαλψη ή εμβολιασμό των πολιτών. Ακόμα και στα δύσκολα, προσέξτε, ένα πρωθυπουργός μήνες πριν την αμέσως επόμενη μέρα, αν θυμάστε, δημοσίως, και να δίνει ελπίδα στην ελληνική κοινωνία. Ήταν κουρασμένη η ελληνική κοινωνία. Τελείωνε το καλοκαίρι, είχαμε αρχίσει να έχουμε πάλι κρούσματα κλπ. Και βεβαίως από τη στιγμή που είχαμε κάποια δεδομένα, όπως ένα προσυμβόλαιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε το δικαίωμα και την δυνατότητα να στηρίξει ψυχολογικά και ψυχικά τον ελληνικό λαό, και το έκανα, όπως το έκανα και εγώ, κύριε Ποδοσάλτε. Και μετά, σε κάθε δύσκολη απόφαση, και για το AstraZeneca και για τα υπόλοιπα εμβόλια, προσέξτε, στην αρχή αρχίσαμε να οργανώνουμε αυτή την τεράστια υγειονομική επιχείρηση με όλα τα συναρμόδια υπουργεία, δεν είναι μόνο το υγείας, και το ψηφιακής πολιτικής, εξαιρετική δουλειά, η πολιτική προστασία, ο στρατός μας με τα logistics, όλοι οι άλλοι που εμπλέκονται. Σε κάθε δύσκολο βήμα στήριξε πολιτικά και ουσιαστικά όλη αυτή την προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια λοιπόν χαίρομαι, γιατί δεν είναι κομματική, δεν είναι κυβερνητική, είναι μια εθνική προσπάθεια. Του κράτους μας, κύριε. Δεν το συζητάω. Το οποίο κράτος αυτή την περίοδο το κυβερνάει, το διοικεί μάλλον, το διοικεί μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Και είναι το μια κράτος είναι, το κράτος έχουμε εμείς μπροστά μας. Αυτό είναι, κοιτάμε. Και είναι, κύριε Ποδοσάλτε, μια παρακαταθήκη, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εμβολιάζουν και αυτοί οι οποίοι εμβολιάζονται
δεν αντιλαμβάνονται, δεν μπορούν να καταλάβουν, ούτε βλέπουν, τους είναι αδιάφορο το οτιδήποτε μικροπολιτικό και κομματικό. Τι βλέπουν? Μία ευκαιρία να μπορέσουμε να σώσουμε τις ζωές μας, να εμβολιαστούμε, να προστατεύσουμε τις οικογένειές μας, τους ανθρώπους του εργασιακού μας περιβάλλοντος και τους φίλους μας, αλλά την κοινωνία μας, και να επιστρέψουμε σιγά σιγά σε μια μερική κανονικότητα και στην οικονομία και στην κοινωνία και στον τουρισμό, στη ζωή που θέλουμε να ζήσουμε, να αγκαλιάσουμε πάλι τους γονείς μας, τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, τα παιδιά μας. Λοιπόν, πόσο θεμητό είναι αυτό? Πάμε τώρα. Ηλικίες 18 και άνω, κύριε Κικίλια. Στο μεταξύ, έχουμε συνδεθεί και με την τηλεόραση. Μας βλέπετε εκεί στο μόνιτο. Αν θέλει να ακούσω την Μαρία Στασοπούλου, ευχαρίστως. Θα πάρω ήχο. Λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής. Ρωτούν οι 18 και πάνω. Ποια είναι η πρόβλεψη, πότε θα εμβολιαστούν? Κοιτάξτε, κάποιοι έλεγαν ότι ο εμβολιασμός δεν θα τελειώσει ποτέ. Ναι. Εγώ ανακοίνωσα χτες το βράδυ ότι όλοι αυτοί που είναι από 30 και άνω θα έχουν κλείσει το ραντεβού και θα αρχίσουν να εμβολιάζονται από τον Μάιο. Αμέσως μετά λοιπόν, και θα είμαστε σε θέση να κάνουμε ανακοινώσεις σε επόμενες μέρες, εγώ δεν προτρέχω, θα υπάρξει μέρημνα και ανακοινώσεις και για αυτές τις ηλικιακές ομάδες. Ναι, γιατί στελεχώνουν νηπιαγωγεία, ιδιωτικούς σταθμούς και όπως μου λέει ο Νίκος από το Χαλάνδρη, καμία δασκάλα και βοηθός δεν έχει δυνατότητα εμβολιασμού. Υπάρχει μια ολόκληρη κατηγορία επαγγελματιών. Πολύ ωραία. Θέλω να πω το εξής. Ξαναγυρνάω στην Εθνική Αρχή Εμβολιασμών, αυτή κάνει την προτεραιοποίηση. Θυμάστε όταν βρισκόμασταν 2 μήνες πίσω στις ευπαθείς ομάδες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας και στους πιο μεγάλους ανθρώπους μας σε ηλικία, υπήρχε μεγάλη ανυπομονησία από αυτές τις ομάδες για το πότε θα εμβολιαστούν. Εμβολιάστηκαν με τάξη, αξιοπρεπώς, χωρίς καθυστέρηση και επαγγελματικά. Πολύ ωραία. Έτσι θα συνεχίσουμε να εμβολιάζουμε, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα Ελευθερία και δίνοντας τη δυνατότητα η χώρα να αποκτήσει ανοσία και να μπορέσει να μεταφέρει. Δεν μου λέει την ημερομηνία, άρα περιμένετε δεν να μιλήσει η Επιτροπή Εμβολιασμού. Δεν θα πω ημερομηνία. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι αρχή μου να μην προτρέχω αυτούς τους 15 μήνες. Θέλω να πω ότι πολλές φορές η πανσπερμία δηλώσεων δεν έχει βοηθήσει. Μάλιστα. Θέλω να είμαι ειλικρινής και να κάνουμε ξέρω, και μια αυτοκριτική. Ναι. Η πανσπερμία δηλώσεων, ειδικά από τους μη ειδικούς ή γνωρίζοντες, δεν έχει βοηθήσει. Αυτό πολλές φορές έχει αποπροσανατολίσει την ελληνική κοινωνία. Εμείς όμως πιστά θα μείνουμε στις αρχές μας που λένε με σοβαρότητα, με εγκυρότητα και χωρίς βιασύνη, με ασφάλεια πάνω απ' όλα, θα εμβολιάσουμε όλους τους Έλληνες. Ναι. Και ο 006 με αυτόν κλείνω. Να αφήσει τα ευχαριστώ στους υγειονομικούς ο Υπουργός και να δώσει ένα γερό μπόνους σε αυτούς τους ήρωες. Πολύ ωραία. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος ήδη έχει μεριμνήσει μία φορά οριζοντίως και έχουν πάρει μπόνους, σας δηλώνω τώρα ότι θα το ξανακάνει. Στον χρόνο που πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει και μελετούμε διάφορες αποφάσεις πολιτικές τέτοιες που μπορούν να στηρίξουν, να θωρακίσουν και να ενισχύσουν περαιτέρω αυτούς τους ανθρώπους. Δίνω παραδείγματα. Όταν κάποιοι αναρωτήθηκαν τι θα γίνει με τους γιατρούς της ΜΕΘ κλπ., ο Κυριάκος Μητσοτάκης μονιμοποίησε όλους τους γιατρούς, τους επικουρικούς της ΜΕΘ. Όλους. Όταν κάποιοι αναρωτήθηκαν το σύστημα υγείας μετά από 10 χρόνια περιοριστικών δημοσιονομικών πολιτικών δεν έχει προσωπικό, έδωσε εντολή και μπόρεσε και πήρα 10.000 υγειονομικούς μέσα στο σύστημα. Όταν μάχονταν στην πρώτη στροφή της διαδρομής, δώσαμε τη δυνατότητα οριζοντίως να πάρουν όλοι επίδομα. Όταν θέλησε κάποιος ιδιώτης ακόμα να τους τιμήσει, φέραμε διάταξη στην Βουλή προκειμένου να μπορέσει να συμβεί αυτό. Η ελληνική κυβέρνηση, διαμέσου του Πρωθυπουργού, θα μεριμνήσει ξανά στον χρόνο που πρέπει για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν σκληρά, καθημερινά και δεν έχουν σταματήσει, ούτε αυτές τις άγιες μέρες θα σταματήσουν. Μισό λεπτό, από αυτήν την κατηγορία των μηνυμάτων, ο Θανάσης, υπενθυμίζω ότι στο Ρεδοθάλαμο είναι μαζί μας ο Υπουργός Υγείας, κ. Βασίλης Κικίλιας. Να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, λέει ο Θανάσης, για τα βαρέα και ανθυγινά των νοσηλευτών. Ναι, επαναλαμβάνω ότι υπάρχει επιτροπή στο Υπουργείο Εργασίας που επεξεργάζεται για διάφορες εργασιακές ομάδες και για τους ανθρώπους της υγείας, τον τρόπο με τον οποίο θα κάνει εισηγήσεις στην κυβέρνηση. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά προφανώς ανθρώπους οι οποίοι επιτελούν έργο, σοβαρό έργο. Νομίζω ότι ό,τι είναι να. Όπως θα εξελιχθούν τα πράγματα, θα εξελιχθούν και θα ανακοινωθούν από τους αρμοδίους. Ναι. Λοιπόν. Πέναλτι 16 ημερών. Δεν μπορούν να κλείσουν νέο ραντεβού. Γιατί να υπάρχει πέναλτι? Καταρχάς υπήρχε πέναλτι 30 ημερών και έγινε 15 ημερών. Γιατί υπήρχε πέναλτι 30 ημερών? Γιατί σωστά αποφασίστηκε ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μπουν και κάνοντας πλάκα να μπλοκάρουν το σύστημα, δηλαδή να κλείνουν επαναλαμβανόμενα ραντεβού, εμποδίζουν τους υπόλοιπους
συμπατριώτες μας από το να έρθει η σειρά τους και να μπορέσουν να εμβολιαστούν. Θα πρέπει να έχουν μία ευκαιρία, δεύτερη ευκαιρία. Στην τρίτη ευκαιρία το σύστημα τους εξηγεί ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Επειδή υπήρχαν διαμαρτυρίες τις οποίες λάβαμε υπόψη μας, μειώσαμε το χρονικό διάστημα από τις 30 μέρες στις 15 μέρες. Όλα συζητώνται με βάση τη λογική, την κοινή λογική. Έτσι. Όταν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να διορθωθεί, διορθώνεται. Θέλω να σας θυμίσω ότι πολλούς μήνες πριν, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα Ελευθερία, το είπα ειλικρινώς. Είναι πρωτόγνωρο για μας αυτό που οργανώνουμε. Βεβαίως θα υπάρχουν και λάθη και αστοχίες. Είμαστε εδώ πέρα με διαφάνεια να ανακοινώνουμε τι έχει συμβεί και να προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Η Κωνσταντίνα ρωτάει πότε θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός για τις θυλάζουσες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 30-39 με εμβόλιο mRNA. Πήγα να κάνω το AstraZeneca, αλλά με απέρριψε ο υπεύθυνος γιατρός του εμβολιαστικού κέντρου με την αιτιολογία θυλάζουσα. Εντάξει. Θέλω να παραπέμψω στην Επιτροπή Εμβολιασμού και στην πρόεδρο, κυρία Θεοδωρίδου. Έκανε σχετικές δηλώσεις τελευταία φορά που έκανε συνέντευξη τύπου. Πράγματι για τις γυναίκες οι οποίες είναι έγκυες ήρθε μπουν στη διαδικασία. Η βιβλιογραφία μέχρι τώρα έχει τα τεστ και τις κλινικές μελέτες που έχουν γίνει με εμβόλια mRNA. Σας λέω για μία ακόμη φορά ότι και τι είμαι γιατρός και θα μπούσα κάλλιστα. Δεν θα το κάνω, δεν θα μπω σε αυτόν τον πειρασμό και θα αφήσω για ειδικά θέματα επιστημονικά τους ειδικούς σε κάθε τομέα. Θυμίζοντας, κύριε Ποδοσάλτη, όταν κάναμε την πολύ μεγάλη προσπάθεια για να εφαρμόσουμε επιτέλους στη χώρα τον αντικαπνιστικό νόμο και πετύχαμε, έδωσα το δικαίωμα στην Επιτροπή Μπεχράκη, με τον καθένα τον κύριο Μπεχράκη, εξαιρετικό, και τους συναδέλφους του, να μας βοηθήσουν και να μας δώσουν τα φώτα τους. Όταν θελήσαμε να διπλασιάσουμε τις μεθ στη χώρα και το πετύχαμε, στην κυρία Αναστασία Κοντανίδου και όλους τους συναδέλφους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε άρτιες τελευταίας τεχνολογίας μεθ με εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό. Την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων Επιδημιολόγων για την πανδημία. Την Επιτροπή Εμβολιασμών για τους εμβολιασμούς. Θεωρώ ότι οι ειδικοί πρέπει να μιλούν και επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά ότι όταν αυτό δεν συμβαίνει και προσχάιν των 2 λεπτών στην τηλεόραση υπάρχει πανσπερμία απόψεων και δηλώσεων από τους μη γνωρίζοντες, το μόνο που καταφέρνουμε είναι να μπλέκουμε τον κόσμο, να τον μπερδεύουμε και έχει τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά τα οποία θα θέλαμε. Πάμε. Ο Γιώργιος λέει να κάνετε μια επίσκεψη στο εμβολιαστικό κέντρο Θάσου. Εμβολιάστηκαν οι γονείς του, δεν είχαν και την καλύτερη εντύπωση από καθαριότητα και οργάνωση. Το μήνυμα αυτό σας το προωθώ. Ελήφθη, τον ευχαριστώ που με ενημερώνει. Έφυγε. Το μήνυμα είναι στην θηρίδα σας, στην ηλεκτρονική. Λοιπόν, ο γιος του και η νύφη του θα έρθουν από Γαλλία όπου μένουν το καλοκαίρι. Έχουν άμκα. Πώς θα εμβολιαστούν ο γιος και η κόρη της? Κανονικά, με το άμκα θα εμβολιαστούν. Όπως έχει δημιουργηθεί και προσωρινό άμκα για αυτούς οι οποίοι είχαν πρόβλημα, διπλό άμκα, δεν είναι κανένα άμκα, ήταν από το εξωτερικό κλπ. Οι έχοντες άμκα. Έχει ήδη ανοίξει ανά την ηλικία τους. Εκεί υπάρχουν πλατφόρμες, έρχονται. Παίρνω μηνύματα ανθρώπων οι οποίοι δεν βρίσκουν τον εαυτό τους. Ενός, δεν ξέρω, εγώ τα παραπέμπω στον κύριο Πιερακάκη αυτά. Καλά, τα κάνετε, θα μιλήσω με την ομάδα του κύριου υπουργού που ασχολείται με αυτό. Όσοι ζουν στο εξωτερικό και έχουν άμκα, κάνουν εμβόλιο στην Ελλάδα. Βεβαίως. Βεβαίως και κάνουν εμβόλιο στην Ελλάδα. Και θέλω να πω για μία ακόμη φορά ότι βεβαίως είναι μια υγειονομική προσπάθεια. Βεβαίως πρώτα απ' όλα είναι το Υπουργείο Υγείας, αλλά υπάρχουν πολλά συναρμόδια υπουργεία, εξαιρετικοί συνάδελφοι και εξαιρετικοί εργαζόμενοι σε αυτό το τεράστιο πρόγραμμα Ελευθερία, που δίνουν καθημερινά και την ψυχή τους. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτό, κύριε Ποδοσάλτε. Ναι. Τώρα, εδώ λέει ότι ο Νικόλος Καραμάνος μου δηλώνεται ετών 43, δεν σας βγάζει το μήνυμα ότι δεν ανήκετε σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Σας έχω πει. Θέματα από την πλατφόρμα δεν μπορώ να τα εξυπηρετήσω. Κύριε Νικόλε Καραμάνο, γράψτε στο portosalta.sky το πρόβλημά σας, να το στείλω στον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος εξυπηρετεί τα πάντα. Ό,τι πηγαίνει, εξυπηρετείτε. Λοιπόν, σας είπα ότι εδώ με την πλατφόρμα απλώς δηλώνετε, κάνετε ένα σχολιάκι. Δεν μπορώ να εξυπηρετήσω κάτι άλλο. 45-49, κύριε Κικίλια, πότε είναι το άνοιγμα του, η ηλικία 45-49. Ο Μεγάλος Σάββατο, νομίζω ότι είπαμε. Μεγάλος Σάββατο, έτσι. Εντάξει, δεν θυμάμαι εγώ τα. Ναι, λοιπόν, δείτε το και αυτό. Ναι, ναι. Είπατε για τους κάτω από 18. Α, οι κάτω από τα 18, τα πιτσιρίκια μας. Κοιτάξτε, δεν υπήρχαν μέχρι πρότινος οι κλινικές μελέτες αυτές για παιδιά και ανηλίκους. Όμως είναι κάτι το οποίο προχωρά. Και όταν η επιστημονική κοινότητα και οι εταιρείες
θα έχουν στοιχεία τέτοια και θα μπορούν να καταθέσουν φάκελους. Θα καταθέσουν φάκελους πάλι στις ρυθμιστικές αρχές, δηλαδή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου ή στον FDA στην Αμερική. Θεωρώ ότι λίγαν συντόμως θα έχουμε εξελίξεις και σε αυτόν τον τομέα. Και ναι. Σε αυτόν τον τομέα. Ναι. Λοιπόν, τώρα ένας κύριος λέει το εξής. Έτσι, μεγάλο Σάββατο 1η Μαΐου ανοίγει η πλατφόρμα για την ηλικιακή ομάδα 45-49. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, στην Άξο, η Επιτροπή Εμβολιασμού δεν ανοίγει κέντρο για τους 30-39 με το AstraZeneca και στέλνει τους νέους στη Σύρο, όπου δεν υπάρχει ατμοπλοϊκή σύνδεση. Μαζί με την Άξο ταλαιπωρείται και η Σαντορίνη, Πάρος, η Αμοργός, η Ήος, περίπου 40.000 κάτοικοι. Δίπλα στην νοσοκομιακή μονάδα της Νάξου, με το άλλο εμβόλιο της Pfizer, υπάρχει μεγάλη αίθουσα της Εκκλησίας του Αγίου Νικόδημου για να ανοίξει κέντρο με AstraZeneca. Σας το στέλνω και αυτό. Ευχαριστούμε για την συμβουλή. Το πήρατε και αυτό. Ναι, θα μιλήσω το με τις υπηρεσιακούς σας. Να δούμε τα logistics είναι πάντα. Ξέρετε, κοιτάξτε ποια είναι η τοπιός διαφορά και γιατί ο εμβολιασμός είναι επιχειρησιακά ένα επίπεδο πάνω στη χώρα μας από τις πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Όταν μιλάμε για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, μιλάμε για υπηρετική χώρα περιγεγραμμένη που μπορεί να φτάσει οπουδήποτε θέλει. Εντός της Γερμανίας, ας πούμε. Οδικός και τελειώνει ιστορία. Εδώ με τα χιλιάδες νησιά μας, έτσι, και τις ακριτικές περιοχές, 147 κατοικούνται, πολύ πιο υψηλό επίπεδο επιχειρησιακό χρειάζεται και να δημιουργήσεις και logistics με δύσκολα εμβόλια στην κατάψυξή τους και στη χρήση τους, προκειμένου να μπορείς να φτάσεις παντού. Και βλέπετε ότι έχουμε φτιάξει ένα σύνθετο πρόγραμμα logistics και εμβολιασμού, που άλλα εμβολιαστικά κέντρα εμβολιάζουν με το α εμβόλιο και άλλα με το β, για να μπορεί να γίνεται μόνιμα η επαναπαροχή εμβολίων στα εμβολιαστικά κέντρα. Όμως οι συμβουλές αυτές και η ενημέρωση αυτή είναι χρήσιμη. Την μπαίνουμε, την δίνουμε στους τεχνοκράτες μας, ξαναφτιάχνουμε το χάρτη έτσι όπως χρειάζεται και εξυπηρετούμε τους συμπολίτες μας. Ναι. Τώρα, θέματα που αφορούν αυτά τα αμιγώς επιστημονικά, όπως της κυρίας Εγγύου που με τον θυλασμό που μας έλεγε ότι της είπαν να μην εμβολιαστεί, θα τα θέσω και στον κύριο Βασιλακόπουλο σε λίγο μετά τις 9. Είναι ένας πολύ σοβαρός επιστήμονας, έγκριτος και βλέπω οι τοποθετήσεις του πάντα είναι προσεκτικές. Τώρα, ερώτηση όπως όσοι κάποιοι έκαναν εμβόλιο αλλά δεν απέκτησαν τα αντισώματα. Τι προβλέπετε, θα κάνουν και άλλη δόση? Θα απαντήσετε εσείς ή να το είπε και αυτό αφορά στην Επιτροπή Εμβολίων. Είπε ο κ. Γιωργκίνης και χθες ότι αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο. Εάν και εφόσον συμβαίνει και υπάρχουν κάποιες κλινικές μελέτες που το παρακολουθούν, θα έρθει να απαντήσει η επιστήμη. Αλλά η συντηρητική πλειοψηφία, by far, αυτών οι οποίοι εμβολιάζονται έχουν αντισώματα. Και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ένα πολύ μεγάλο αριθμό αυτών οι οποίοι νοσούν έχουν αντισώματα. Μάλιστα. Τώρα, μια κυρία μου έγραψε χθες στο πρωτοσάλτα.gr ότι μπήκε στην πλατφόρμα να προγραμματίσει ραντεβού, δεν υπήρχαν όμως διαθέσιμα. Δεν υπήρχε στα διαθέσιμα εμβολιαστικά κέντρα, δεν υπήρχε ημερομηνία. Είναι όλα. Γι' αυτό και προχώρησε χθες το βράδυ το πρόγραμμα Ελευθερία σε διπλασιασμό τη δυνατότητα ραντεβού. Άρα δοκιμάζει σήμερα. Όποιος δοκίμασε χθες και δεν βρήκε, δοκιμάζει σήμερα. Όχι, εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και χαρούμενοι για την ανταπόκριση του κόσμου. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι μεγαλύτερη και από αυτό το οποίο περιμέναμε. Ναι. Πολύ ωραία, θα εξυπηρετήσουμε τους πάντες. Ναι. Λοιπόν, το βρήκα αυτό που έψαχνα και θα το στείλω τώρα στον κύριο Πιερακάκη. Δεν έχω βρει λύση ακόμη στο πρόβλημά μου, λέει ο φίλος Δημήτρης. Θα ήθελα να το αναφέρει. Το website που επιτρέπει το κλείσιμο ραντεβού για εμβολιασμό είναι κλειστό για όλους τους Έλληνες που ταξιδεύουμε και εργαζόμαστε κατά διαστήματα εκτός Ελλάδος και που προσπαθούμε να τακτοποιήσουμε και αυτή την εκκρεμότητα από το εξωτερικό. Λοιπόν, το στέλνω και αυτό στον κύριο Πιερακάκη, θα το δουν από εκεί. Δεν πάτε να κάνουμε όλοι και δεν είναι και σωστό. Γιατί δεν ανοίγουν στις 10 Μαΐου οι βρεφονιπιακοί σταθμοί, ρωτά ο Μπάμπης. Η Επιτροπή, τώρα δεν μπαίνω στα χωράφια της Επιτροπής, το σκεπτικό να πω. Δεν ήθελα να ανοίξουν όλοι οι χώροι μαζί. Αμέσως μετά το Πάσχα η Επιτροπή θα συνεδριάσει για αυτό το θέμα. Τίθεται και το θέμα του εμβολιασμού αυτού του προσωπικού που το προχωρούμε. Άρα η συνάντηση των τριών οδήγησε την Επιτροπή να πει πολύ ωραία, μετά το Πάσχα επανεξετάζουμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν θα αργήσουν να ανοίξουν. Απλά τώρα θέλω να καταλάβετε κάτι. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ εύκολο 15 μήνες στην Επιτροπή να παρεμβαίνω για όλα. Και διάφορη πτώση και ως Υπουργός Υγείας θα είχα και ενδεχομένως ένα λόγο. Δεν είναι σωστό.
Ναι. Είναι επιστήμονες, αφήνονται να εισηγηθούν με βάση τα επιστημονικά δεδομένα στην κυβέρνηση, να εισηγηθούν και η κυβέρνηση παίρνει τις αποφάσεις. Ναι. Με αφορμή το ερώτημα του Γιάννη από το Κερατσίνη, στην κλάση 40-49, ποιο εμβόλιο έχει προταθεί, κύριε Υπουργέ? Έχω να σας κάνω μια δεύτερη ερώτηση επ' αυτού. Υπάρχει κάτι που πάει με ηλικιακές ομάδες, δηλαδή εμβόλιο ανηλικιακή ομάδα? Όχι, καταρχάς προτάξαμε ένα κομμάτι αυτής της ηλικίας για το AstraZeneca και στη συνέχεια, με βάση την προτεραιοποίηση της Επιτροπής, τη δυνατότητα να εμβολιαστούν με όποιο εμβόλιο θέλουν. Ναι. Αργότερα θα επιλέγει ο πολίτης το εμβόλιο που επιθυμεί? Όχι, δεν υπάρχει τέτοια πρόληψη. Δεν υπάρχει τέτοια πρόληψη επιλογής. Καταλαβαίνετε ότι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, δεν θα μπορούσε να οργανωθεί ουσιαστικά εμβολιασμός έτσι όπως τον αντιλαμβανόμαστε, και μάλιστα με ασφάλεια και σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Τα εμβόλια παρέχονται από το ελληνικό κράτος διαμέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια κοινή προμήθεια, είναι δωρεάν και το ελληνικό κράτος, με βάση τις επιστημονικές εισηγήσεις φυσικά, αποφασίζει πώς τα διανέμει. Ναι. Ο Χρήστος Βεντούρης λέει ότι η πλατφόρμα δεν είναι προσβάσιμη από το εξωτερικό, άρα οι Έλληνες εξωτερικού δεν μπορούν να εγγραφούν για εμβολιασμό πριν από την άφηξή τους στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω ότι αυτό το θέμα το έστειλα ήδη στον κύριο Πιερακάκη, γιατί υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα ζητήματα. Ο Νίκος λέει: φτάνει πιο αυτό έλεος πια με αυτά τα βαρέα και ανδιγυνά, πασοκικές γελιότητες, γιατί να υπάρχουν? Έχουμε αντιληφθεί πόσο βαρύ είναι το προϋπολογισμό και το ασφαλιστικό με αυτή την γελιότητα. Να λαμβάνουν τα επιδόματα κατά τη διάρκεια των βαρέων εργασιών τους, ναι, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο, όπως γινόταν παλιά. Μάλιστα. Και αυτή η άποψη μέσα στα πολλά. Άειλη συνταγογράφηση, λέει ο Ξενοφών, αυτομάτως χωρίς επίσκεψη σε γιατρό. Οι γιατροί είναι υπεραπασχολημένοι με εμβόλια και δεν προλαβαίνουν. Να πηγαίνουμε κατευθείαν στο φαρμακείο και να παίρνουμε τα φάρμακα. Φυσικά για τους πάσχοντες από νοσήματα που τεκμέρεται ότι δεν θα σταματήσουν. Έχετε από αυτού κάποια ιδέα? Μισό λεπτό. Καταρχάς, ναι. Παντού στον κόσμο και στην Ελλάδα, προκειμένου να πάει σε ένα φάρμακο το οποίο συνταγογραφείται, πρέπει να συνταγογραφήσει ο γιατρός. Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει συνταγογράφηση με βάση τις νέες τεχνολογίες είναι αυτό το οποίο συζητείται και εξελίσσεται. Και φυσικά έχει υπάρξει ένα όπλο για μας και μέσω της πανδημίας, που η κοινωνική συναναστροφή και επαφή και επαγγελματική ενήχε τον κίνδυνο της μετάδοσης του ιού. Και βοήθησε πολύ η ψηφιακή τεχνολογία. Από εκεί πέρα. Θέλω να βάλω στο τραπέζι ένα θέμα της υπερκατανάλωσης φαρμάκων από τους Έλληνες, δυστυχώς, και τον τρόπο με τον οποίο αυτό αντιμετωπίστηκε τα τελευταία χρόνια στις πολιτικές φαρμάκου, και να πω ότι μάλλον θα γίνει προσπάθεια ενημέρωσης και προσπάθειας προστασίας των συμπολιτών μας σε όλη αυτή την ιστορία, και θα το εξηγήσω. Προσέξτε, μιλάμε για τις ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων. Έχει ανοίξει κανείς ένα κουτάκι απλό, ενός απλού φαρμάκου, να δει πόσες ανεπιθύμητες ενέργειες υπάρχουν στις οδηγίες? Εκεί δεν θα παίρναμε τα φάρμακα. Αν διαβάζαμε τα μικρά γραμματάκια σε αυτό το χαρτί, δεν θα παίρναμε το φάρμακο. Άρα λοιπόν, προσέξτε, η ελληνική κοινωνία υπερκαταναλώνει φάρμακα τις τελευταίες δεκαετίες, χωρίς καν να διαβάζει τα μικρά γράμματα για τις ενδεχόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες, που είναι μηδαμινές, αλλά τέλος πάντων. Και έχει υπερτονιστεί λόγω της επικαιρότητας, το καταλαβαίνω, το κομμάτι των μηδαμινών, των πολύ μικρών ανεπιθύμητων ενεργειών παρενεργειών των εμβολίων. Η άποψή μου είναι ότι ούτε το ένα άκρο, κύριε Ποδοσάλτε, ούτε το άλλο άκρο. Μια χρυσή ισορροπία, μια εσωτερική μεσότητα. Δηλαδή, καταναλώνουμε φάρμακα με βάση τις οδηγίες και τις συνταγές των ειδικών που είναι οι ιατροί, για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πάρουμε τα φάρμακά μας. Τα παίρνουμε από το φαρμακείο της γειτονιάς μας, συμβολευόμαστε τους φαρμακοποιούς μας. Θέλω να πω εξίσου ένα ευχαριστώ στους φαρμακοποιούς. Έβαλαν πολύ μεγάλη πλάτη σε όλη αυτή την κρίση, μας βοήθησαν και μας βοηθούν. Βοηθούν την ελληνική κοινωνία κατά κύριο λόγο, και είναι και οι άνθρωποι αυτοί που στη γειτονιά έχουν άμεση επαφή με τον παππού, με τη γιαγιά, με τον άνθρωπο που μένει εκεί. Άρα μέτρο σε όλα. Στην Πάρο είναι πολύ ανεμβολίαστοι, δεν υπάρχουν εμβόλια. 8-25. Τι να σας πω. Εντάξει. Παρακαλώ, αυτά τα ερωτήματα στο portosalta.gr, αγαπητή Μαρία, προκειμένου να τα προωθήσω στον Υπουργό. Βέβαια, θα το δω και αυτό, αλλά ναι. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχουν εμβόλια στην Πάρο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, με την ομάδα του προγράμματος Ελευθερία θα το ελέγξουμε. Ναι. Επίσης, ένα άλλο θέμα είναι: κάποιος κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου στο εξωτερικό και έρχεται στην Ελλάδα. Εδώ τι θα πρέπει να βρει, το ίδιο εμβόλιο, δηλαδή της ίδιας εταιρείας, που να πάει σε άλλο εμβόλιο όταν θέλει διπλή δόση, εννοώ. Κοιτάξτε, επιστημονικά δεν έχει τεκμηριωθεί ακόμα ότι μπορεί να κάνεις την α δόση σε μια εταιρεία και την β δόση σε μια άλλη εταιρεία, και ότι κάποιες χώρες
έκαναν τέτοιες εισηγήσεις επιστημονικά, και η Επιτροπή αυτό λέει μέχρι σήμερα, ότι εμβολιάστηκε με την πρώτη δόση ενός εμβολίου που έχει εγκριθεί. Και πώς έχει εγκριθεί? Έχει εγκριθεί σε συνάφεια με την ίδια δόση του ιδίου εμβολέου. Δηλαδή, κάνεις ένα εμβόλιο με αδενοϊό και μετά κάνεις ένα εμβόλιο με RNA η δεύτερη δόση. Ναι. Οπότε αυτή είναι η λογική. Ναι. Σας παρακαλεί ο Κωνσταντίνος να καταργήσετε άμεσα το πέναλτι. Θέλουμε να εμβολιαστούμε, κάναμε λάθος. Αυτό είναι μια πολύ ειλικρινής δήλωση. Κάντε κάτι από αυτό. Αφήστε το πέναλτι τώρα. Πάμε, παιδιά. Έγινε. Σας το είπα και νωρίτερα όταν μου το είπατε. Καταργήστε ότι το αυτό. Αυτό το οποίο λέει ο κόσμος με βάση τις εμπειρίες του προσμετράται σε αποφάσεις τις οποίες παίρνουμε, εάν και εφόσον ενέχει λογική. Το ακούμε αυτό, το δούμε, το συζητήσουμε. Ναι. Όπως ας πούμε, ακούω τώρα που λένε, γιατρούς που λένε ότι μόλις εξηγούσαμε στον ασθενή ότι ήρθε η στιγμή για τη διασωλήνωση, μας κοιτούσαν με έντρομα μάτια και μας λέγανε, και εκείνοι νιώθαν την κουτουράδα που έκαναν, ότι δηλαδή τους δόθηκε η ευκαιρία τον περασμένο Φεβρουάριο-Μάρτιο να εμβολιαστούν, αλλά δεν εμβολιάστηκαν και δυστυχώς κατέληξαν στη ΜΕΘ. Μήπως πρέπει να βγάλετε και τέτοια μηνύματα? Δεν ξέρω. Άλλος λέει ότι δεν πρέπει να τρομάζουμε τους ανθρώπους, αλλά να είναι, δηλαδή, να με πειθώ η πολιτεία να πει στους όλους μας ότι, παιδιά, τραβάτε να κάνετε το εμβόλιο. Δεν υπάρχει άλλος τρόμος να σωθούμε. Το εμβολιασμό, αν δείτε και στα προσωπικά social media του Πρωθυπουργού, είναι ανεπτυγμένο ήδη το κομμάτι αυτό με μαρτυρίες ιατρών και συμπολιτών μας. Στην πολύ δύσκολη στιγμή που ένας επαγγελματίας υγείας πρέπει να αποφασίσει ότι ένας άνθρωπος πρέπει να διασωληνωθεί για να γίνει προσπάθεια να σωθεί η ζωή του. Και να θυμίσω ότι δεν έχουν πρόσβαση συγγενείς στους χώρους αυτούς, ότι ζουν με την αγωνία και δεν μπορούν να ξέρουν τι συμβαίνει με τους ανθρώπους τους. Γίνεται τεράστια προσπάθεια από το προσωπικό των νοσοκομείων να ενημερώσουν. Πλέον έχει βιώσει, νομίζω, η μέσα ελληνική οικογένεια το τεράστιο δράμα αυτής της πανδημίας, ό,τι έχει να κάνει με τις απώλειες ζώων. Και προσέξτε, για μένα δεν είναι και προς άλλο στατιστικό νούμερο, 10.000 συμπολίτες μας έχουν χάσει τη ζωή τους από τον κορονοϊό. Ναι. Οι οικογένειές τους θρηνούν και εμείς μαζί, και νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη, πιο τρανή απόδειξη του πόσο όλοι πρέπει να εμβολιαστούμε όταν αυτές οι οικογένειες έχουν βιώσει αυτό το δράμα και αυτοί οι άνθρωποι έχουν χαθεί. Ο Θεόδωρος Χ διαφωνεί. Λέει, όχι, τέτοιες συμπεριφορές. Αυτός που άραξε ώρες και μέρες εμπόδισε κάποιον άλλον. 16 μέρες να το θυμάται. Είναι και αυτή, υπάρχει και αυτή η διάσταση πάντα. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ παίρνω τη θετική πλευρά ότι πια κατανοούμε ότι πρέπει να πάμε να εμβολιαστούμε. Αυτό είναι το. Και υπάρχει η δυνατότητα, θέλω να το θυμίσω για μία ακόμη φορά. Άνω των 2 εκατομμύρια εμβολιασμών τον Μάιο, άνω των 3 εκατομμυρίων εμβολιασμών τον Ιούνιο. Κοινώς, επαναλαμβάνω, όλοι οι ενήλικες οι οποίοι θέλουν θα μπορούν να εμβολιαστούν στην χώρα. Τέλος Ιουλίου θα έχουμε καθαρίσει, νομίζετε? Θα έχουν τη δυνατότητα όλες οι ηλικιακές ομάδες. Ναι, και επίσης θέλω να πω ότι. Δεν το άκουσα, τέλος Ιουλίου είπα. Θα σας πω. Εξήγησα πριν ότι υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν αντισώματα και κυταρική απάντηση στον ιό, επειδή έχουν νοσήσει. Αν τους προσμετρήσει και αυτούς κανείς μαζί με αυτούς οι οποίοι εμβολιάζονται, πιστεύω ότι θα έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, κύριε Ποδοσάλτε. Το 70% που λέτε, ναι, αυτό είναι το ενδεδειγμένο. Παρ' όλα αυτά, ναι, κύριε Ποδοσάλτε, θέλω να σας πω για μία ακόμη φορά. Είναι θελκτικό, δεν θέλω να κάνω ιδιαίτερες προβλέψεις. Το πρόγραμμα Ελευθερία προχωράει πλέον με πολύ ταχύς ρυθμούς. Επαναλαμβάνω, ξεκινήσαμε 50 εμβόλια την ημέρα, ανακοίνωσα σχεδόν 100.000 εμβόλια την ημέρα. 50, όχι 50.000, 50 απλά εμβόλια την ημέρα κάναμε τις πρώτες μέρες στο πρόγραμμα Ελευθερία. Και τώρα φτάσαμε να κάνουμε, θα κάνουμε σε λίγο, κοντά στους 100.000 εμβολιασμούς την ημέρα. Μάλιστα. Σε παραπάνω, σε 1.500 εμβολιαστικά κέντρα. Μάλιστα. Σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, τώρα, στα φαρμακεία πότε θα δούμε κάποιο εμβόλιο? Περάσαμε διάταξη την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή που δίνει τη δυνατότητα στα πλαίσια του καθολικού εμβολιασμού να εμβολιάζουμε σε διαγνωστικά κέντρα, σε πολυατρία, σε ιδιωτικές κλινικές, σε φαρμακεία, μαζί με τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία μας και τα μέγα εμβολιαστικά κέντρα. Άρα έχουμε όλα τα όπλα στη φαρέτρα μας, προκειμένου να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τον πολύ μεγάλο αριθμό τον οποίο έχουμε μπροστά μας τον Ιούνιο. Τελευταία ερώτηση, δεν προλαβαίνω άλλο. Κατακλείζομαι από ερωτήματα. Αυτό τώρα ότι η δεύτερη δόση του AstraZeneca μπορεί να έρθει κάτω από τις 12 εβδομάδες, στις 8. Προσπαθούν να μπουν, αλλά δεν ανοίγει το σύστημα. Πού το παραπέμπουν στον κύριο Πιερακάκη και αυτό, και σε εσάς. Ναι, και θέλω να πω ότι αυτή είναι μια δυνατότητα την οποία έδωσε η Εθνική Αρχή Εμβολιασμών για αυτούς οι οποίοι στα πλαίσια τα επιστημονικά τα οποία εγκρίνει και η εταιρεία και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου να φέρουν τη δεύτερη δόση, αν μάλιστα το θέλουν, λίγο πιο κοντά.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κικίλια. Καλή Ανάσταση. Εύχομαι να χαίρεστε το παιδί σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διπλά. Καλή υγεία για άλλη μια φορά. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή Ανάσταση. Θα το λέω και το ξαναλέω. Με υγεία ήταν μια ευχή που κατάντησε να είναι κοινότυπη στις γιορτές και τις Άγιες Μέρες. Είναι μια ευχή με υγεία που τη λέμε και γεμίζει η ψυχή μας. Και γίνει ουσιαστική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.